κάποιος πάει χωρίς να διαβάσει στο μάθημά του, να φταίει το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ λέω να αποδεχτούμε αυτήν την γενική τάση, παρόλο που, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά όταν είναι κανείς σε τέτοιες θέσεις, εισπράττει μία κριτική που δεν του αντιστοιχεί στο 100%. Αν όμως είναι έτσι τα πράγματα, τότε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και στην αυτοκριτική που κάνουμε. Άρα, αν θέλουμε να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα και κυρίως τη λύση τους, τότε θα πρέπει να μην μείνουμε στην επιφάνεια. Νομίζω για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα πρέπει να πούμε ότι έχει μία ιστορία που έχει σημαδέψει και το παρόν του. Είναι μία ιστορία εξαιρετικά θετικών παρεμβάσεων και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο σύνολό της, αλλά και σε όσα γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Και ο ρόλος του στα Βαλκάνια και οι τρομερές πρωτοβουλίες και των διδασκόντων και των φοιτητών του. Απ' την άλλη μεριά, ακούγοντας τον αγαπητό Περικλή, τον κύριο Μίτκα, είχε κανείς την αίσθηση ότι όλα είναι ιδανικά και όλα θα είναι ακόμη καλύτερα να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Είναι έτσι τα πράγματα? Δεν είναι έτσι, αλλά δεν το είπαμε. Δεν μιλάει κανείς και για εγγενείς παθογένειες που έχουν ιστορικά διαμορφωθεί. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω εγώ για το Υπουργείο μας. Μπορώ να σας πω για την εκπαίδευση στο σύνολο. Αναρωτηθήκατε γιατί τα σχολεία ποτέ δεν άνοιγαν στην ώρα τους. Γιατί δεν άνοιγαν στην ώρα τους? Δεν ήταν θέμα οικονομικό. Δόξα τω Θεώ, πέρασαν δισεκατομμύρια από το Υπουργείο Παιδείας. Ήτανε πελατειακός ο λόγος. Ήτανε λόγοι οι οποίοι αυτοϋπονόμευσαν το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί καταφέραμε και το κάναμε τα τελευταία 2 χρόνια και θα το κάνουμε και τον 3ο χρόνο. Ακριβώς γιατί δεν έχουμε αυτή τη λογική. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί αν δεν σταθούμε κριτικά στις παθογένειες, και να σας πω κάτι, οι παθογένειες, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο, δεν έχουν πολιτικό χρώμα, δεν έχουν πολιτικό χρώμα, διότι πηγάζουν από μία κουλτούρα την οποία πρέπει να όχι μόνο αποτρέψουμε, αλλά να τη διώξουμε και από πάνω μας. Όντως είναι χαμηλή η χρηματοδότηση. Δεν ακούσαμε όμως και καμιά καλή κουβέντα ότι έχουμε ήδη δώσει 1,5 εκατομμύριο τους μήνες που πέρασε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουμε υποσχεθεί και είναι καταγεγραμμένο όλα αυτά ότι θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός όλων των ιδρυμάτων κατά 45%, είναι συν 51 εκατομμύρια. Αυτό δεν το κάνουμε από φιλανθρωπία ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό το κάνουμε γιατί για πρώτη φορά έχουν περάσει χρήματα στα χέρια μας και λόγω των εξοικονομήσεων από διάφορες σπατάλες και το γεγονός ότι γενικά ως χώρα παίρνουμε τη στροφή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται τα κακά που γίνονται, αλλά και γιατί γίνονται τα καλά που γίνονται, ώστε αύριο να ξέρουμε αν κάτι πήγε στραβά ή όχι. Τώρα, αναρωτιέται πάλι ο αγαπητός μου Πρίτανης, και το αγαπητός το εννοώ. Γιατί, λέει, δεν ρωτήθηκε το απειθήτα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται των συνεργειών με τα ΤΕΗ και τα λοιπά. Μα πώς να ρωτηθεί το απειθήτα όταν είναι το πρώτο ίδρυμα που με τόση μεγάλη ένταση βγαίνει ενάντια στο εγχείρημα αυτό? Αποφάσεις της Συγκλήτου, αποφάσεις των Κοσμητιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ότι ό,τι καταθέτουμε είναι πρόχειρο και πάει λέγοντας. Ορίστε, δεν είναι. Διαδικασία δεν υπάρχει, διότι το Σεπτέμβριο στα Καλάβρητα, στη Σύνοδο Πριτάνιων, ζητήσαμε με τον κύριο Αγγελόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα, να συγκροτήσει μια επιτροπή η Σύνοδος Πριτάνιων και δεν έκανε τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν πίστευε ότι θα γίνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όπως δεν πίστευαν ότι θα ψηφίσουμε τον νόμο τον Αύγουστο. Κοιτάξτε, οι πολιτικές συγκρούσεις και οι πολιτικές διαφορές πρέπει να βγαίνουν στη μέση. Δεν είναι προσωπικά. Θυμάστε τι τραβήξαμε για τον νόμο που ψηφίσαμε τον Αύγουστο στα πανεπιστήμια?
που έλεγαν ότι θα καταρρεύσουν τα πανεπιστήμια την επομένη, δεν θα γίνεται τίποτα, τα μεταπτυχιακά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Τίποτα. Το λέω αυτό γιατί πρέπει όλοι, όπως είπα, να κρινόμαστε και εμείς και όποιοι έχουν τις απόψεις που έχουν. Τώρα, εμένα επίσης μου έκανε, αν θέλετε, κάτι άλλο εντύπωση. Ότι για την παραβατικότητα μίλησε μόνο ο κύριος Παρασκευόπουλος. Και να σας θυμίσω ότι αν πάρετε τις εφημερίδες, θα νομίζετε ότι κάθε μέρα γίνεται το έλα να δεις τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Αυτό δεν είναι υπέρ των πανεπιστήμιων και των ΤΕΗ. Οι εφημερίδες, τα κανάλια, διάφοροι οι δήμονες να λένε αυτά που λένε. Ορίστε. Με συγχωρείτε κι εγώ. Ο πρώτος που το δέχτηκε είναι το Υπουργείο Παιδείας και ο κύριος Παρασκευόπουλος, όπως είδατε. Και πείτε μου εσείς κάτι, τόσα χρόνια έχει υπάρξει μια πρόταση. Η μόνη πρόταση είναι να αστυνομοκρατούνται τα πανεπιστήμια. Και αυτήν την πρόταση δεν την αποδεχόμαστε. Δεν την αποδεχόμαστε. Ορίστε. Ακούτε τι σας λέω. Η μόνη πρόταση. Διότι ξέρετε για ποιο λόγο δεν υπάρχουν προτάσεις. Γιατί κανένας εκτός από εμάς για πρώτη φορά δεν σκύβει να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν σκύβει να καταλάβει γιατί οι νεολαίοι περιθωριοποιούνται. Γιατί οι καλύτεροι φοιτητές της ιατρικής και των μηχανικών, που οι καλύτεροι εννοώ στο σύνολο των φοιτητών, είναι πολλές φορές περιθωριοποιημένοι. Τι οδηγεί τη νεολαία στην περιθωριοποίηση? Είναι τρελή η νεολαία? Είναι βίαιη λόγω DNA? Όχι, προφανώς. Είναι ένα βαθύτατο κοινωνικό πρόβλημα. Και αν νομίζετε ότι μπορούν οι διάφοροι ανόητοι που πάνε και πετάνε μπογιές να το λύσει η αστυνομία αυτό, κάνετε λάθος. Το μεγάλο όμως πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η γενικευμένη βία και η παραβατικότητα στην κοινωνία μας. Και αυτό αντανακλάται και στα πανεπιστήμια, βεβαίως. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την επιτροπή, στην οποία επιτροπή έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε εισαγγελείς, έχουμε εκπροσώπους της αστυνομίας, έχουμε ψυχολόγους, έχουμε τους ανθρώπους που έχουν τεράστια εμπειρία με τα ναρκωτικά. Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Το να γκρινιάζουμε συνέχεια και να λέμε η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, τι έχουν κάνει και τα ιδρύματα που ζουν το πρόβλημα και θα μας λέγανε μια πρόταση. Δεν υπάρχει σε αυτό. Η πολιτεία λοιπόν έρχεται και απαντάει και λέει, και λέει, και λέει, και λέει, και λέει. Πείτε μου μία πρόταση που κάνατε. Πείτε, μία. Όχι. Μου έχετε στείλει... Μου έχετε στείλει κατάσταση με όλες τις παραβατικές πράξεις. Με συγχωρείτε, εγώ σας λέω μία πρόταση για την πολιτεία, γιατί όλοι παραπονιούνται ότι η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Και εμείς λέμε ότι η πολιτεία... Ορίστε. Σιγά, παιδιά, ήρεμα. Είστε πανεπιστημιακός. Ορίστε. Πολύ χαίρομαι. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι από το 2011 που είναι καταργημένη αυτή η διάταξη δεν έχει διαμαρτυρηθεί κανείς. Και τώρα που μπήκε αυτό, για καθαρά πολιτικούς λόγους λοιπόν, υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία. Λοιπόν, αν νομίζετε ότι η διάταξη αυτή είναι η πηγή της παραβατικότητας, πραγματικά θα έλεγα να ξανασκεφτείτε τη ζωή σας στο πανεπιστήμιο. Αν νομίζετε ότι από εκεί απορρέει η παραβατικότητα. Πάμε παρακάτω. Ορίστε. Δεν συζητάμε επίσης. Τι εννοείται δεν συζητάμε? Εσείς είπατε να αποσυρθεί. Είναι μια πρόταση. Εγώ παραπονέθηκα ότι δεν υπάρχουν προτάσεις. Και εσείς λέτε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία έχει μια φοβερή ιστορία. Περιμένετε. Όλη αυτή η κατάσταση που έχει μια προϊστορία, για την οποία δεν έχει υπάρξει καμία πρόταση από τα ιδρύματα, για όλα αυτά φταίει μια διάταξη που ψηφίστηκε τον Αύγουστο. Να σας πω. Μα και τόση ώρα δεν σας βλέπω να τη λέτε. Η πρόταση είναι γιατί δεν έρχονται τα ΜΑΤ. Αν αυτή είναι η πρόταση. Για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάκτυλό μας. Τώρα, ζητάνε αρκετά πανεπιστήμια πρόσθετους βαθμούς ελευθερίας. Τα πανεπιστήμια σήμερα θεωρούμε εμείς ότι έχουν άπειρους βαθμούς ελευθερίας. Αλλά
έχουν και διάφορα προβλήματα που ήταν αποτέλεσμα των βαθμών ελευθερίας. Θέλετε να μιλήσουμε για το ρεζιλίκι των μεταπτυχιακών σπουδών? Όχι όλων, προφανώς. Όχι όλων, αλίμονο. Αλλά αυτό δεν πάβει να δείχνει μία κοινότητα, και μάλιστα σε ορισμένα μέρη όλοι, να είναι συνυπεύθυνοι δια της σιωπής. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εμείς λοιπόν είπαμε, προϋπολογισμοί στο πόδι δεν θα γίνονται. Οι άνθρωποι δεν θα διπλασιάζουν οι πανεπιστημιακοί τους μισθούς τους. Εμείς, για να φανταστείτε, όταν ήρθε ο κύριος Γιούνκερ εδώ, ορισμένοι πανεπιστημιακοί είχαν το θράσος να δώσουν επιστολή στον κύριο Γιούνκερ, καταγγέλλοντας τον Υπουργό Παιδείας ότι πάει να τους βάλει φραγμό στα έσοδα που έχουν από τα μεταπτυχιακά. Και ήρθε μέσω κυρίου Γιούνκερ οι επιστολές αυτές σε εμάς. Αν νομίζετε ότι αυτή είναι ακαδημαϊκή συμπεριφορά, οι συνάδελφοι αυτοί, οι ελάχιστοι, δεν παίζει ρόλο, ακόμη κι ένας είναι ένας παραπάνω. Πραγματικά με έχει σοκάρει αυτό. Λοιπόν, τα μεταπτυχιακά, στα οποία υπήρξαν μεγάλα προβλήματα, τώρα κανονικοποιούνται. Έχετε απόλυτο δίκιο, πρόεδρος, που λέει ποια είναι η πολιτική. Είδατε ότι δώσαμε κάποια χρήματα. Έχουμε εξασφαλίσει 5 εκατομμύρια το χρόνο, για κάθε χρόνο, για τα επόμενα 4 χρόνια. Και νομίζουμε ότι τέτοιου είδους προβληματισμοί, σαν και το δικό σας, θα είναι προβληματισμοί που θα κανονικοποιήσουν το κλίμα των μεταπτυχιακών. Τώρα, πάνω κάτω. Το ΤΕΙ Κρήτης, λοιπόν, το ΤΕΙ Κρήτης, που έχει και μηχανικούς και τα λοιπά, και είναι από τα καλύτερα ΤΕΙ που έχουμε στην Ελλάδα, μαζί με τα δύο ΤΕΙ που ήταν στην Αττική. Είχαν 15 μεταπτυχιακά πέρσι, όλα με δίδακτρα. Φέτος, η πρόταση που ήρθε είναι ότι τα 9 από τα 15 είναι δωρεάν. Το κατάφεραν. Δεν λέω ότι όλα έχουν αυτή τη δυνατότητα, για πάρα πολλούς λόγους. Πάντως, έχετε απόλυτο δίκιο στο ότι πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί για το ποια είναι η πολιτική συνολικότερα για τα μεταπτυχιακά. Και νομίζω ότι η διαδικασία που έχουμε επιλέξει, δηλαδή τα δωρεάν μεταπτυχιακά πάνε κατευθείαν και δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τα υπόλοιπα ελέγχουμε τον τρόπο που έχουν καταρτιστεί οι προϋπολογισμοί. Θα σας φέρουμε από παλιά προϋπολογισμούς που είχαν καταρτιστεί από αρκετά τμήματα. Δεν μας τιμά ως χώρα, δεν σας λέω να μας τιμά ως τριτοβαθμία εκπαίδευση. Λέμε λοιπόν ότι να πιεστεί ο κόσμος να σκεφτεί τι σημαίνει τα οικονομικά των μεταπτυχιακών. Τώρα, είναι σοβαρό αυτό που είπατε με τις ανασκαφές. Και πράγματι δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη φροντίδα σε αυτό. Να το δούμε. Δεν το ήξερα. Θέλω όμως να σας πω κάτι χωρίς να παρεξηγηθώ καθόλου, και σας το λέω ως ομότιμος προς ομότιμο. Το πιο δύσκολο πρόβλημα που έχουμε είναι πώς θα αποσυρθούμε από την καθημερινότητα του Πανεπιστημίου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ λέω ερευνητικά δραστηροί, έχουμε άπειρες δυνατότητες να εμπλακούμε στην καθημερινότητα του Πανεπιστημίου. Ας αφήσουμε όμως χώρο για τα νέα παιδιά. Τα πνίγουμε τα νέα παιδιά. Υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο και δεν ξέρουν από πού να αγκιστρωθούν. Πραγματικά δεν είναι... Ωραία, χαίρομαι που δεν έχουμε... Τώρα, κοιτάξτε, ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, έχουμε μία διαφορά. Εμείς θεωρούμε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να καλλιεργεί και τους πολίτες, πρέπει να καλλιεργεί τη γνώση. Πρέπει να επενδύουμε. Δεν είναι μόνο σήμαντη η σχέση με την αγορά εργασίας. Και αν σας πω κάτι, η στρεβλή σχέση έχει σχέση και με τη στρεβλή οικονομία που ήταν τόσο καιρό. Η κρατικοδίαιτη οικονομία δεν έδωσε αυτές τις δυνατότητες μιας δυναμικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Άρα ανακυκλώθηκε ένα ήδη προβληματικό θέμα. Και για πρώτη φορά έχουμε συγκροτήσει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναμικού, και ένα από τα πράγματα που κάνει δεν είναι μόνο να
κανονικοποιήσει αυτή τη σχέση, αλλά και να κάνει έρευνες για το μέλλον των επαγγελμάτων. Άρα νέα επαγγέλματα και μέλλον υπαρχόντων επαγγελμάτων. Και βεβαίως αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι η δημιουργία των διετών προγραμμάτων σπουδών όπου θα δίνουν πιστοποιητικά επαγγελματικά ευρωπαϊκών προσόντων και τα οποία θα είναι ακαδημαϊκά πάρα πολύ έγκυρα γιατί θα είναι σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, είπατε κάτι που το καταλαβαίνω από τη δική σας πλευρά, αλλά θέλει και μία απάντηση ως προς εμάς. Λέτε ότι είναι ακριβό το mentoring, όπως είπατε, γιατί είναι και μικρές οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα κτλ. Ξέρετε όμως, και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν μία στρεβλή αντίληψη για το τι σημαίνει επένδυση. Την επένδυση δεν μπορεί να την κάνει μόνο το κράτος, εάν τυχόν μπούμε σε μία διαδικασία συνεργασίας. Καταλαβαίνω πράγματι ότι σε μία μικρή επιχείρηση είναι προβληματικό. Να δούμε κάτι κλιμακωτό, δεν το λέω ως... Ωραία. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω μία προσωπική και πολιτική, αν θέλετε, δυσκολία που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε με την εξατομικευμένη ιατρική. Ξέρω όλα τα υπέρ. Μην το κουράσουμε. Αυτό όμως, τη στιγμή που δεν γίνεται μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέρος της κοινωνικής ρητορικής των ίδιων των γιατρών, ενέχει τον κίνδυνο να ξεχάσουμε όλη τη λειτουργία της προληπτικής, να ξεχάσουμε όλο το πρόβλημα περιβάλλον κτλ. Κτλ. Αφού τα πάντα είναι στο DNA. Ξέρω ότι αδικό την εξατομικευμένη λέγοντας το έτσι. Έχω πλήρη συνείδηση, το ξέρω το θέμα πολύ καλά. Αλλά ξέρετε ότι το success story τέτοιων παρεμβάσεων υποσυνείδητα κάνει μια κοινωνία να γλιστράει. Λέω λοιπόν ότι οπωσδήποτε ναι, αλλά ταυτόχρονα και οπωσδήποτε ναι στην αναβάθμιση της αγωγής υγείας στα σχολεία και στην κοινωνία γενικότερη. Κοιτάω εσάς, όχι επειδή εσείς έχετε ευθύνη γι' αυτό, αλλά το λέω γενικότερα. Τώρα, καλλιτεχνικό σχολείο. Καταρχήν έγινε μία συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι θα γίνει με το νέο κτίριο και τι θα γίνει με το παπάφιο. Δεύτερο, είπατε ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού. Ξέρετε ότι δεν είναι. Ξέρετε ότι δεν είναι. Αφού το ξέρετε, να μην το λέτε, λέω εγώ. Και σας είμαι πολύ ανοιχτός, γιατί δεν χρειάζεται πολύ διπλωματία για να συνεννοούμαστε. Δεν είναι τόσο απλό θέμα. Έχει σχέση με δήμους, έχει σχέση με αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα θέμα ακαδημαϊκό αρκετά σοβαρό. Αρκετά σοβαρό. Εγώ λέω να το δούμε. Αλλά κοιτάξτε, μου δώσε μία μαθήτρια, ένα φυλάδιο, το οποίο ξεφίλησα, διάβασε ορισμένα άρθρα, ένα από τα οποία ήταν από μία καθηγήτρια. Ένα εξαιρετικά οργισμένο άρθρο, εξαιρετικά οργισμένο άρθρο, και το οποίο λέει, μπορώ να σας το διαβάσω και επιλέξει αν θέλετε, ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ευθύνες για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό από εκπαιδευτικό. Δεν το δέχομαι. Γιατί για να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα, πρέπει να δούμε γιατί φτάσαμε σε αυτά τα προβλήματα. Αλλιώτικα δεν λύνονται. Καλό είναι οργισμένα άρθρα, όλοι μπορούμε να γράψουμε. Να πάρουμε θέση όμως και να πούμε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και νομίζω ότι και ο κύριος Αγγελόπουλος που είναι εδώ θα μπορούσε, αν θέλαμε μετά, να πει κάτι. Έφυγε ο κύριος, νομίζω, με τα ΚΔΑΠ να μην τελειώνουν το οκτάωρο. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις νομοθετικά, και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Τελείωσα. Θα με συγχωρέσετε για το ύφος μου. Δεν είναι προσωπικό,
αλλά νομίζω ότι όσο πιο πολύ ξεκαθαρίζονται οι διαφορές, τόσο περισσότερη πιθανότητα υπάρχει να δούμε πού συμφωνούμε και με ποιους συμφωνούμε. Εγώ λέω να πορευτούμε όλοι μαζί και με τις διαφορές μας, αλίμονο. Αλλά να ξέρουμε με σαφήνεια ποιες είναι οι διαφορές και να ξέρουμε με σαφήνεια και ποιες είναι οι συγκλίσεις. Και παρόλο που έχω, τέλος πάντων, είπαμε αυτά που είπαμε για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνεχίζω να νομίζω ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης και η περιφέρεια εδώ έχει από τα αξιολογότατα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν ανεξαρτήτως των όποιων διαφορών υπάρχουν με τις όποιες αποφάσεις. Η πολιτεία είναι και πρέπει να είναι τυφλή σε αυτό, να συζητάμε τις διαφορές μας κτλ. Τελειώνω με κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό είναι η σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα σχολικά κτίρια. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πάρει στα χέρια της αυτό που της ανήκει, τα σχολεία θα καταρρεύσουν σε λίγα χρόνια. Ορισμένα ήδη καταραίουν. Αυτό τώρα, μην αρχίσουμε σε λίγο να παίζουμε ένα blame game, ποιος φταίει. Διότι αν γίνει κάτι, θα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή τα κτίρια γερνάνε σαν τους ανθρώπους και μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα, κάνω έκκληση και πάλι κάθε δήμος να έχει ένα πρόγραμμα το τι πρέπει να κάνει για τα σχολικά κτίρια. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Όσον αφορά